Επιστολή Τσίπρα στον πρόεδρο της Βουλής για Πολάκη και Τζανακόπουλο. Δεν θα τους αντικαταστήσουμε, διαμηνύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στοιχείο. Ένα δίχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε πρόσφυγες σε χώρους διαμονής. Στα Σκόπια, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου επιχειρεί να κρατήσει ζωντανό το ευρωπαϊκό όραμα στην Βόρεια Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Την πολυαναμενόμενη επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής έστειλε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε απάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα για τις αιχμές που άφησε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την εξαίρεση των δύο μαρτύρων Δημήτρη Τζανακόπουλου και Παύλο Πολάκη από την Προανακριτική Επιτροπή. Ο Αλέξης Τσίπρας, για μία ακόμη φορά πάντως, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αποφασίσει ποια θα είναι τα μέλη του που θα τον εκπροσωπήσουν συγκεκριμένα στην Επιτροπή αυτή, ενώ έκανε λόγο και για προσπάθεια φίμωσης της μειοψηφίας. Κλιμακώνεται η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την προανακριτική επιτροπή της Νοβάρτης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε απαντητική του επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, επιμένει ότι είναι παράνομη η εξαίρεση Τζανακόπουλου Πολάκη από την προανακριτική και επαναλαμβάνει την άρνησή του να ορίσει αντικαταστάτες των δύο βουλευτών. Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζω ότι με την αποδέκατο επιστολή που σας απέστειλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σας έχει ήδη υποδείξει τα μέλη της που συμμετέχουν στην εν λόγω ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αντικαταστήσει τους δύο βουλευτές του είχε προαναγγείλει ο εκπρόσωπος τύπου του Αλέξης Χαρίτσης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αντικατάστασης. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του Προέδρου κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας να ορίζει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης πάντως διαμήνυσε ότι η Επιτροπή παρουσία των Τζανακόπουλου Πολάκη δεν πρόκειται να συνεδριάσει. Όσο είναι μέσα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή. Στις επιλογές της Επιτροπής, εάν δεν συμμορφωθούν οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την απόφαση εξαίρεσής τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μπούγας. Οι επιλογές λοιπόν είναι ή να σταματήσει η διαδικασία ουσιαστικά της Επιτροπής, διότι δεν έχει νόμιμη σύνθεση και θα έχουμε με βεβαιότητα ακυρότητα, ή λοιπόν σταματάμε, ή εφαρμόζουμε τις διατάξεις του κανονισμού στο βαθμό που δίνουν λύση. Σφοδρή είναι η αντιπαράθεση και για το έγγραφο του Λουπάκη. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, με σημερινό του άρθρο «Στα νέα», δηλώνει ότι αποκαλύπτεται και καταραίει. Με το έγγραφο φωτιά που δημοσιεύθηκε χθες, ομολογούνται και αποκαλύπτονται αυτά που από τον Απρίλιο επισημαίνουμε ως παράταξη τόσο στις αγγελικές αρχές όσο και στον ελληνικό λαό, τις κακουργηματικές παρανομίες των σκευωρών. Όποιος λέει ότι υπάρχει σκευωρία πλέον πίσω από αυτό το σκάνδαλο, ουσιαστικά λέει ότι υπήρξε συμπαιγνία της ελληνικής δικαιοσύνης με το FBI και την αμερικανική δικαιοσύνη. Η Προανακριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη, οπότε και θα φανεί εάν η σύγκρουση θα κορυφωθεί ή θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση. Μένουμε στο θέμα αυτό και να πάμε τώρα στη συνάδελφο την Στέλλα Παπαμιχαήλη, η οποία βρίσκεται στη Βουλή, για να δούμε πώς λοιπόν εξελίσσεται το θρίλερ αυτό με τη νέα επιστολή του κύριου Τσίπρα, αλλά και το τι απαντάει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Γιάννη, την εκ νέου διαφωνία του με το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν προβλέπεται στον κανονισμό της Βουλής, γιατί αυτό αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Τσίπρας, δεν προβλέπεται εξαίρεση μελών της προανακριτικής, εξέφρασε ο κύριος Τασούλας, μιλώντας πριν από λίγο εδώ μαζί με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, και είπε ότι προβλέπεται σαφώς το άρθρο 156 του κανονισμού της Βουλής η εξαίρεση, διότι στην προανακριτική επιτροπή οι βουλευτές είναι και εισαγγελείς στην ουσία και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας τους προβλέπεται αυτή η εξαίρεση. Ο κύριος Τασούλας είπε ότι είναι λάθος το σκεπτικό του κύριου Τσίπρα και είπε ότι από την επιστολή του δεν φαίνεται να θέλει να βρει λύση σε αυτό το οποίο έχει συντελεστεί. Και σε ερώτηση τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ο κύριος Τασούλας είπε ότι η Προανακριτική Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει και χωρίς αυτούς τους δύο βουλευτές, δηλαδή με την εξαίρεση αυτών των δύο. Είπε μάλιστα, επανέλαβε το επιχείρημα που έχει πει ο ίδιος ο κύριος Τασούλας πολλές φορές, ότι δεν γίνεται να είναι και εισαγγελείς και μάρτυρες σε αυτή τη διαδικασία.
εργασία τα δύο αυτά πρόσωπα. Σε ερώτησή μας τώρα, εάν επιμένει σε αυτό το οποίο είχε πει προημερών, ότι είναι μακρινό σενάριο να παρέμβει η φρουρά της Βουλής, σε περίπτωση που οι δύο αυτοί βουλευτές έρθουν στη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής την Πέμπτη, ο κ. Στασούλας είπε ότι φαντάζει ακόμη μακρινό αυτό το ενδεχόμενο. Ενώ θέλω να σου πω κλείνοντας ότι χαρακτήρισε πολύ πιο ήπια την επιστολή που του έστειλε ο κ. Τσίπρας σε σχέση με την προανακριτική για τον κ. Παπαγγελόπουλο, συγκριτικά με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει για το θέμα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Στέλλα, σε κάθε περίπτωση όμως ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά αφήνει εχμές κατά του κυρίου Τασούλα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται, αν θέλει, τον κανονισμό της Βουλής, είναι ο υπεκεφαλής της, ο πρόεδρος της Βουλής, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κάνει λόγο για φήμωση της μειοψηφίας, για μια προσπάθεια λοιπόν να φημωθεί η μειοψηφία, γνωρίζοντας όμως ότι η πλειοψηφία είναι εκείνη η οποία έχει, αν θέλει, τον τελευταίο λόγο. Αυτό είναι το επιχείρημα όντως, Γιάννη, που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή του. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τασούλας επιμένει είναι ότι δεν μειώνονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, σε πουδενή λόγο με αυτή την απόφαση, και ότι για την Προανακριτική Επιτροπή αρμόδια είναι η ίδια η Επιτροπή, τα μέλη της δηλαδή για τη σύνθεσή της, ενώ ο κύριος Τασούλας η αρμοδιότητα που έχει είναι για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Αυτό τονίστηκε και προημερών. Αυτή ήταν η απόφαση της Ολομέλειας. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τασούλας φαίνεται ότι περιβάλλει με εμπιστοσύνη την Προανακριτική Επιτροπή, τα μέλη και τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν, διότι να σου επαναλάβω ότι η Προανακριτική Επιτροπή είναι δικαστικό όργανο στην ουσία και όχι σώμα βουλευτών. Και αυτό το λες βεβαίως και ανεξάρτητο όπως χαρακτηρίζεται από τον κανονισμό της Βουλής. Λοιπόν, Στέλλα Παπαμιχαήλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καταιγιστικές όμως είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Νοβάρτης μετά την αποκάλυψη εγγράφου από την Καθημερινή που φέρει τους μάρτυρες να είναι τα ίδια πρόσωπα με αυτούς που προτάθηκαν από δικηγορικό γραφείο για κατάθεση στις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα μάλιστα οικονομικά ωφέλη. Το εν λόγω έγγραφο που υπογράφεται από την εισαγγελέα κυρία Ελένη Τουλουπάκη προκάλεσε την αντίδρασή της σήμερα, η οποία έσπευσε να χαρακτηρίσει το δημοσίευμα αυτό ανακριβές, τονίζοντας ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν γνωρίζουν με την βεβαιότητα βεβαίως την ταυτότητα μαρτύρων που εξετάζονται στις ΗΠΑ. Πάμε λοιπόν στη Βάσο Παλαιού να μας πει λεπτομέρειες για αυτό τον, για αυτό το ξέσπασμα που υπάρχει και από τη μία πλευρά και από την άλλη και τι σημαίνει από εδώ και πέρα, γιατί ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να το αξιοποιήσουν αυτό ως ένα επιχείρημα σε αυτά τα οποία υποστηρίζανε μέχρι τώρα, Βάσο. Ουσιαστικά σήμερα, Γιάννη, είχαμε για πρώτη φορά την απάντηση της ίδιας της εισαγγελέως διαφθοράς, της κυρίας Ελένης Τουλουπάκη, για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Να σου πω ότι η εισαγγελέας διαφθοράς έστειλε σήμερα διαμέσου του πληρεξουσίου δικηγόρου της ένα εξώδικο στην εφημερίδα Καθημερινή. Σε αυτό λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι δεν γνωρίζουν στην εισαγγελία διαφθοράς αν τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει στις αμερικανικές αρχές είναι τα ίδια με αυτά που έχουν εξεταστεί στην Ελλάδα. Επιπλέον χαρακτηρίζει παράνομη την δημοσίευση του εγγράφου που η ίδια έχει υπογράψει και έχει στείλει στις 8 Οκτωβρίου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και παράλληλα χαρακτηρίζει ανακριβές, παραπλανητικό και συκοφαντικό το δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής. Να σου πω ότι η κυρία Τουλουπάκη συγκεκριμένα αναφέρει στο έγγραφό της. Να δούμε ορισμένες κάρτες λοιπόν που έχουμε ετοιμάσει. Ότι η υπηρεσία μας δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ταυτότητα των μαρτύρων που εξετάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουδέποτε μέχρι σήμερα μας έχει επιβεβαιωθεί με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο από τις Αμερικανικές Αρχές ή από τους ίδιους τους μάρτυρες η ταυτότητά τους και το καθεστώς υπό το οποίο αυτοί καταθέτουν. Να σου πω επίσης ότι η εισαγγελέας διαφθοράς τονίζει ότι έχει στείλει δύο αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις Αμερικανικές Αρχές, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, και για το αν οι καταθέσεις καθίστανται άγκυρες, τονίζει ότι πουθενά στον νόμο δεν προκύπτει υποχρέωση του Έλληνα εισαγγελέα να γνωρίζει αν ο μάρτυρας θα αποκομίσει από τη μαρτυρική του κατάθεση οποιοδήποτε όφελος στο εξωτερικό, πράγμα πρακτικώς αδύνατον, αλλά ούτε την υποχρέωσή του να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας μαρτύρων και δι' δημοσίου συμφέροντος σε άλλη ένομη τάξη. Μάλιστα. Να σου πω ότι από την πλευρά του δικηγόρου της κυρίας Τουλουπάκη, του κυρίου Αλέξανδρου Παπαστεριόπουλου, τονίζεται πως η σύσταση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι πως αν ένα πρόσωπο επιθυμεί να καταθέσει με το καθεστώς προστασίας και να δώσει στοιχεία για κυκλώματα διαφθοράς, ειδικά κρατικών αξιωματούχων, μάλιστα, τότε δεν υπάρχει λόγος να εξετάζονται τα κίνητρά του και αν είναι χρηστά ή μη. Βάσο Παλαιού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε στο στούντιο όμως τον διευθυντή από τα νέα, τον Γιώργο Μαντέλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί ένα θρίλερ μεγάλο γύρω από την υπόθεση αυτή με την κυρία Τουλουπάκη, η οποία για πρώτη φορά βγαίνει μπροστά και ουσιαστικά επιτίθεται για μια δημοσιογραφική αποκάλυψη, η οποία ουσιαστικά λέει λίγο ούτε πολύ, αν γνωρίζανε ή δεν γνωρίζανε, εφόσον οι μάρτυρες είχαν λοιπόν λάβει χρήματα από τις Αμερικανικές Αγγελικές Αρχές για να καταθέσουν. Είναι δύο διαφορετικές αναγνώσεις ή έχουμε να κάνουμε όντως με κάτι το οποίο πρέπει να προκαλέσει αυτόν τον πανικό? Νομίζω ότι το έγγραφο που αποκαλύφθηκε την Κυριακή είναι ξεκάθαρο. Μιλάει για ταύτιση. Τώρα, με ενδιαφέρον διάβασα και την ανακοίνωση Παύλα Εξώδικο της κυρίας Τουλουπάκη, αλλά όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν στην πράξη. Άλλωστε, δεν είναι ούτε η δικιά μας δουλειά, ούτε είναι νομικό το ζήτημα. Είναι νομικό το ζήτημα να ξεκαθαριστεί ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Το ζητούμενο όμως σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι διαφαίνεται από όποια άποψη και αν το δεις ότι κάτι σαθρό υπάρχει πίσω από την ιστορία της Νοβάρτης. Δηλαδή, ακόμα και η ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι δεν ήταν και τόσο προστατευόμενοι, οι οποίοι είχαν και δεν είχαν, ήταν και δεν ήταν γνωστοί. Θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης έχει υποστηρίξει ότι τους ξέρει κιόλας. Έρχεται τώρα και αυτό το οποίο συμπληρώνει το puzzle. Ότι... Μάλιστα, πήρε και θέση για το θέμα αυτό ο κ. Πολάκης μετά την δημοσιοποίηση του εγγράφου. Και έρχεται και αυτό το τελευταίο κομμάτι του puzzle που δείχνει ότι όλη η ιστορία, ό,τι και αν είναι, είναι στο πόδι. Βλέπουμε όμως ότι στην κάθε περίπτωση η κυρία Τουλουπάκη λοιπόν εστιάζει σε μια δημοσιοποίηση ενός εγγράφου που κρίνει ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί, γιατί τη χαρακτηρίζει ως παράνομη. Από την άλλη πλευρά λέει ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε εάν και εφόσον υπάρχει όφελος και ποια είναι βεβαίως απόλυτα η ταυτότητα των μαρτύρων αυτών. Εγώ δεν ξέρω αν είναι νόμιμη ή παράνομη. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μας έργο αυτό, δεν είναι δικιά μας δουλειά να κρίνουμε αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι μάλλον υπάρχει ταύτιση προσώπων ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν ως προστατευόμενοι μάρτυρες εδώ πέρα και αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν στις ΗΠΑ. Αν ισχύει αυτό τελικά και αποδειχθεί ότι ισχύει, τότε και αυτό το κομμάτι του puzzle ανατινάζεται, να το πω έτσι. Τινάζεται στον αέρα. Καταπίπτουν όμως πολλές ενδεχομένως κατηγορίες, και πάλι λέω με πολλά ερωτηματικά βεβαίως γιατί τι σημαίνει αυτό, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα εκείνα που μπήκαν στο στόχαστρο, αν θέλεις, της εισαγγελικής έρευνας, διότι από τη μία πλευρά έχουμε μια ελληνική δικαιοσύνη η οποία εξετάζει αλλιώς το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων, από την άλλη οι δικαστικές αρχές της Αμερικής και εκείνες με το δικό τους τρόπο αντιμετωπίζουν αλλιώς τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και τίθεται ένα ζήτημα αξιοπιστίας λοιπόν των μαρτύρων αυτών. Θέμα αξιοπιστίας τίθεται για ολόκληρη την ιστορία αυτή. Από τη στιγμή που για τον έναν μετά τον άλλον όλα τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναμίχθηκαν με τόσο πρόχειρο τρόπο όπως αποδείχθηκε στην ιστορία, όλες οι κατηγορίες έχουν εκπέσει. Και θέλω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω και ρωτάω κιόλας για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει για τους άλλους δύο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας πλέον σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, το αν θα ονομαστεί υπόθεση, αν θα ονομαστεί σκευωρία ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, είναι μια ιστορία την οποία θα κληθούν να πάρουν θέσεις οι πολιτικοί στη Βουλή. Για εμάς όμως τους υπόλοιπους που απλά παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα γεγονότα, είναι μια ιστορία η οποία έχει πέσει. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Για το ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν πάρα πολύ να υπάρχουν 2-3 από αυτούς οι οποίοι κατηγορήθηκαν, τόσο άδικα επαναλαμβάνω, ότι ναι, έχουν πρόβλημα. Δεν προκύπτει. Πάντως, μέσα στη Βουλή και στην Προανακριτική Επιτροπή υπάρχει ένας οριμαγδός, μπορεί να το πει κανείς έτσι, ο οποίος έχει και προεκτάσεις πέρα από την Βουλή και στην πολιτική ζωή του χώρου. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν την Πέμπτη τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία βγαίνουν εκτός Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, το πιθανότερο που θα δούμε θα είναι να παρουσιάζονται στην Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής θα ζητήσει να κληθεί η φρουρά. Αυτό θα είναι σαν να κουβαλάς νερό στο αυλάκι της Κουμουνδούρου. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση θα θέλαν κάτι τέτοιο. Μάλλον η πρώτη συνεδρίαση θα περάσει έτσι. Δηλαδή θα καθίσουν, θα κληθούν να αποχωρήσουν, δεν θα αποχωρήσουν. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής θα σημάνει τη λήξη της συνεδρίασης προώρα. Την επόμενη εβδομάδα, όταν ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή, νομίζω ότι εκεί δεν θα δούμε μάλλον τους κύριους Πολάκη και Τζανακόπουλο. Απλά δεν θα αντικατασταθούν από άλλους. Είναι η τρίτη λύση από αυτές που συζητούσαμε την τελευταία φορά που με είχατε καλέσει στο δελτίο σας και λέγαμε ότι είναι μία πιθανή, αν δεν θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ να εκτεθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Όλα δείχνουν ότι οδεύουν προς τα εκεί. Γιώργο Μαντέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια τελευταία εξέλιξη. Να πάμε στην συνάδελφο τη Νίκη Ζορμπά, καθώς έχουμε μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα Νίκη με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, για ποιο λόγο συναντώνται εκτάκτως? Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει καλέσει για ποτό, σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
Πληροφορηθήκαμε ότι πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο ίδιος σε μπαρ στο Ψηρή, όπου έχει καλέσει για ποτό τους βουλευτές του, τα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας και στενούς του συνεργάτες. Είναι μια συνάντηση άτυπη, δεν έχει, είναι ανεπίσημη. Είναι μια συνάντηση περισσότερο για γνωριμία και για ανταλλαγή απόψεων. Το συνήθισε, να θυμίσουμε, και όταν ήταν πρωθυπουργός, βέβαια τότε τους καλούσε στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα εντάξει, αλλάξαν τα δεδομένα, είναι φυσιολογικό να τους καλεί κάπου αλλού. Ωστόσο, δεν κρύβει κάτι περισσότερο αυτή η συνάντηση, είναι καθαρά εθιμοτυπική και συνάντηση γνωριμίας. Εξ όσων γνωρίζουμε, ναι, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Θα δούμε. Πάντως δεν θα υπάρχει κάλυψη, δεν επιτρέπεται ούτε φωτογράφους και κανάλια να προσέλθουν στον χώρο. Νίκη Ζορμπάς, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα και να έρθουμε στο προσφυγικό. Σοκ λοιπόν έχει προκαλέσει ο χαμός ενός δίχρονου προσφυγόπουλου στοιχείο, το οποίο καταπατήθηκε από λεωφορείο κατά τη μεταφορά μεταναστών προς την Ενδοχώρα. Το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα, με τις τοπικές κοινωνίες από τη μία να αντιδρούν στην εγκατάσταση προσφύγων και τις επαναπροωθήσεις να βρίσκονται σε τέλμα. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Χίο, καθώς στην περιοχή Αγία Ερμιώνη παρασύρθηκε δίχρονο προσφυγόπουλο από πούλμαν που ανήκει σε ΜΚΟ και μετέφερε ετούντες άσυλο σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, το παιδάκι βρέθηκε πίσω από το πούλμαν, το οποίο κάνοντας όπισθεν το παρέσυρε και λίγο αργότερα στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρολίγον τραγωδία είχαμε και στην Ξάνθη, όπου η αστυνομία κινητοποίησε φορτηγό ψυγείο λίγο μετά τα διόδια, στο κοντέινερ του οποίου κρύβονταν 41 παράτυποι μετανάστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για άνδρες από 20 με 30 ετών, κάποιοι από τους οποίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι. Στο σημείο συνελήφθη ο Γεωργιανός οδηγός του φορτηγού ως διακινητής. Στο νοσοκομείο της Ξάνθης φτάσαν συνολικά 8 μετανάστες, οι οποίοι προσήλθαν στα επίγοντα. Δεν έμεινε ανησυχία η κατάσταση κανενός από τους ανθρώπους που είναι στα επίγοντα. Περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα για να δώσουμε με ασφάλεια το εξιτήριο να φύγουν από το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Χίου που διαμένουν κοντά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Βιάλ, που φιλοξενεί πλέον πάνω από 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες, έκλεισαν τον δρόμο ώστε να μην μπορέσουν να προσεγγίσουν το κέντρο οι εργαζόμενοι. Το αίτημα των κατοίκων είναι το κλείσιμο της δομής, καθώς όπως λένε, επικρατούν άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Από τη μια πλευρά, πρέπει να είμαστε αυστηροί. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως και το λέω ξεκάθαρα, πρέπει να αποφύγουμε το άλλο άκρο που είναι να γίνουμε ρατσιστές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή θερίζει αυτά τα οποία έσπηρε. Έσπηρε ξενοφοβία, έσπηρε έναν λόγο ακραίο για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους τα τελευταία τρία χρόνια και βλέπουμε τώρα στις τοπικές κοινωνίες τα επίχειρα αυτής της αντιπολιτευτικής στρατηγικής Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση από την πλευρά της συνεχίζει την προσπάθεια για αποσυμφόρηση των νησιών, καθώς το πρωί κατέφθασαν στον Πειραιά άλλοι 284 ετούντες άσυλο με προορισμό δομές της ενδοχώρας. Συγκεκριμένα, 151 ήταν από τη Χίο, 62 από τη Λέρο, 46 από τη Λέσβο και 25 από την Κο. Ωστόσο, ο ρυθμός των προσφυγικών ροών, 40.000 κατέφτασαν μόνο το τελευταίο τετράμινο, είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό των μεταφορών προς την ενδοχώρα και έτσι παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, ο πληθυσμός στις ασφυκτικά γεμάτες δομές των νησιών συνεχώς αυξάνεται. Η κυβέρνηση έχει εξήγηση του σχεδιότητες και έχει αρχίσει και να το υλοποιεί. Κατά τη γνώμη μου, το κρίσιμο σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι το να αρχίσουν να υπάρχουν άμεσα υποχρεωτικές επαναπροωθήσεις. Με απλά ελληνικά, να το στέλνουμε πίσω. Μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν καταφτάσει στα νησιά του Αιγαίου περισσότεροι από 500 πρόσφυγες και μετανάστες. Έρμεα της τύχης τους είναι χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά που φτάνουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, καθώς τουλάχιστον 1.100 από τα 4.800 που ήρθαν στη χώρα αγνοεί τη τύχη τους. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μάλιστα παρουσίασε μια σειρά δράσεων για την περίθαλψη και την φροντίδα των παιδιών αυτών σε ειδική συνέντευξη τύπου. Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε 2 χρόνια τα ασυνόδευτα παιδιά που έφτασαν στη χώρα μας ως πρόσφυγες. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, περίπου 4.800 ανήλικοι πρόσφυγες βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς συνοδό, ενώ το 2017 ο αριθμός τους δεν ξεπερνούσε τις 2.500. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί δραματικά.
ενώ το πιο τραγικό είναι ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται 1.178 από αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι ή επειδή υπήρξε φυγή από ξενώνες ή ξενοδοχεία στα οποία βρίσκονταν, ή επειδή υπήρξε διαρροή αντίστοιχη, είτε από τα safe zones κατά κύριο λόγο, είτε από τα στρατόπεδα δυστυχώς στα οποία βρισκόντουσαν εκείνα. Είμαστε σε συνεργασία με την αστυνομία, αλλά δυστυχώς αυτό μπορώ να σας πω, αυτό πέφτει κάτω από την γενικότερη ομπρέλα της παιδικής προστασίας, της οποίας επεξεργάζεται το Υπουργείο μας σε συνεργασία με την αστυνομία. Η πλειονότητα των ασυνόδευτων παιδιών προέρχεται από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και μόλις το 10% έφτασε στη χώρα μας από τη Συρία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκτός από τα 1.178 παιδιά που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, δηλαδή δεν γνωρίζουν οι ελληνικές αρχές πού βρίσκονται, 1.535 παιδιά βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, 1.006 παιδιά σε ξενώνες, 320 παιδιά σε ξενοδοχεία, 275 σε ασφαλείς ζώνες στα hot spot, 151 παιδιά σε ανοιχτές δομές, 257 παιδιά σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, δηλαδή σε κρατητήρια στα αστυνομικά τμήματα, 56 παιδιά σε καθεστώς υποστηριζόμενης διαβίωσης. Το Υπουργείο Εργασίας προσανατολίζεται σε 5 πυλώνες δράσης για την περίθαλψη των παιδιών αυτών. Ενεργοποίηση των Δήμων στο πεδίο της δημιουργίας ξενώνων, δημιουργία 500 θέσεων σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, επαναλειτουργία 14 ξενοδοχείων για ανηλίκους, χρήση ακινήτων του Δημοσίου. Ήδη ανακαινίζονται 4 ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών αναδοχής. Ήδη το τελευταίο δίμηνο έχει αρχίσει η εκ νέου υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων ξενώνων τόσο από Δήμους όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον, από τον Μάρτιο του 2020, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναμένεται να δημιουργήσει τη δεξαμενή 180 επιτρόπων, ουσιαστικά κοινωνικών λειτουργών που θα βοηθούν τα παιδιά αυτά στις καθημερινές τους ανάγκες. Σε μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, όμως, αναδεικνύεται το προσφυγικό πρόβλημα με τις ροές να αυξάνονται συνεχώς και τις τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν στη μεταφορά σε δομές και σε ξενοδοχεία. Στα νησιά, ωστόσο, το πρόβλημα διωγγώνεται και οι κάτοικοι ζητούν άμεσα την αποσυμφόρησή τους. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Γκάτσιο να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε όμως και μία αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, Δημήτρη, γιατί το θέμα είναι φλέγον. Γιάννη, καλησπέρα. Η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να αντιμετωπίσουν από τη μία τις αυξημένες ροές και την αποσυμφόρηση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και από την άλλη έχουν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στις μεταφορές από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου προς την ενδοχώρα. Στην κυβέρνηση δηλώνουν αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και ευελπιστούν ότι με την εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγα 24 ώρα θα επισπευστούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά προσφύγων προς την ενδοχώρα και θα ξεκινήσουν να επιταχύνονται και οι επιστροφές προς την Τουρκία. Όμως, Γιάννη, πρέπει να επισημάνουμε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι εύκολο. Πρώτον, γιατί η Τουρκία είναι δύσκολο να δεχθεί μεγάλες επιστροφές και δεύτερον, γιατί οι αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες συνεχίζονται. Σε αυτό το γόρδιο δεσμό, λοιπόν, καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιχειρούν να βρουν τρόπο να μεταπίσουν τις τοπικές κοινωνίες ώστε να δεχθούν τους πρόσφυγες στις περιοχές τους. Υπάρχουν όμως κάποια νεότερα σε ό,τι αφορά την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θα απαντήσει, να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις τοπικές κοινωνίες, με κάποια νέα μέτρα. Γιάννη, συνομιλώντας με κυβερνητικά στελέχη, μας επισημαίνουν ότι οι μετακινήσεις από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου προς την ενδοχώρα, ή μάλλον για τις μετακινήσεις από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου προς την ενδοχώρα, θα είναι απολύτως ενημερωμένες οι τοπικές κοινωνίες. Θέλουν κυβερνητικά στελέχη να δείξουν με τον τρόπο αυτό ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ευνηδιάσουν τις κοινωνίες. Παράλληλα, μας επισημαίνουν από την κυβέρνηση ότι αυτοί που μεταφέρονται προς την ενδοχώρα έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Πλειοψηφία οικογένειες με προσφυγικό προφίλ. Αφήνεται ουσιαστικά επίσης να τονιστεί με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, ότι πρόκειται για άτομα τα οποία θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους και από εκεί πέρα βεβαίως όταν πάρουν το πράσινο φως θα προωθηθούν στον προορισμό που θέλουν. Ακριβώς, Γιάννη, λοιπόν, και κάτι τελευταίο, αν μπορούμε να προσθέσουμε, ναι, ότι από την κυβέρνηση τονίζουν ότι οι ήδη επιβαρημένες περιοχές, όπως για παράδειγμα αυτές της Μακεδονίας, δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν άλλο. Δημήτρη Γκάτσιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και να πάμε στην Κίνα, όπου ταξίδεψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη εκεί και βεβαίως ποιες θα είναι οι συνέπειες και οι θετικές εξελίξεις που έρχονται από την Κίνα, καθώς έχουμε την ίδρυση του νέου υποκαταστήματος της Κινέζικης Τράπεζας εδώ στην Αθήνα. Κάτι το οποίο ανακοινώθηκε μετά από τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον αντίστοιχο επικεφαλής της Κινέζικης Τράπεζας. Το θερμό κλίμα των ελληνοκινεζικών σχέσεων καταδείχθηκε και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κίνας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την θερμή υποδοχή, την οποία επιφυλάξατε σε μένα, αλλά και στην ελληνική αντιπροσωπεία. Νωρίς το πρωί, μπροστά σε ένα κοινό εκατοντάδων Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι πλέον η Ελλάδα είναι η μεγάλη ευκαιρία για να επενδύσει κανείς. Υπάρχει σήμερα μια κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να διευκολύνει τους ξένους επενδυτές, να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να δημιουργήσει πλούτο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις κινήσεις της κυβέρνησης αυτούς τους τρεις μήνες, για τη μείωση των φόρων, το δανεισμό με αρνητικά επιτόκια, τη μείωση της ανεργίας και τις προοπτικές που υπάρχουν πλέον στην οικονομία. Is that the new dawn has finally arrived for Greece after 10 extremely difficult years for my country. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διευκολύνει εκείνους που θα επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ ειδικά για τον τουρισμό είπε πως στόχος είναι μέχρι το 2021 μισό εκατομμύριο Κινέζοι να επισκεφτούν τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός εξήρε τη συμβολή της Κόσκο, η οποία επένδυσε στην Ελλάδα, όταν άλλοι, όπως είπε, το θεωρούσαν αδιανόητο. Λίγο μετά, άντρες και γυναίκες εργαζόμενοι τον υποδέχτηκαν θερμά στην έδρα της εταιρείας της Σανγκάη. Η κυβέρνηση ενέκρινε το νέο master plan της Κόσκο με στόχο να γίνει το λιμάνι του Πειραιά το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευθεί στον ελληνικό λαό. Αναμένω με ιδιαίτερη προσμονή την ολοκλήρωση αυτού του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα αναδείξει και σημαντικές πτυχές του λιμανιού του Πειραιά. Παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μόραλη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η τοπική κοινωνία θα πρέπει να είναι σύμφωνη για τα επόμενα βήματα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το συμπληρωματικό σχέδιο όσον αφορά την επέκταση της δυνατότητας του λιμανιού ως προς το κομμάτι της διαχείρισης των κοντέινερ είναι ένα σχήμα το οποίο είναι υποσυζήτηση. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι επί της αρχής πολύ θετική, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και την τοπική κοινωνία, ενδεχομένως μέσα από μια σειρά από αντισταθμιστικά ωφέλη, ότι αυτή η επένδυση θα είναι συνολικά προς όφελός της και δεν θα υποβαθμίσει την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η επένδυση της Κόσκο ξεκίνησε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, και εκτός των άλλων έχει δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία και πολλές άλλες που έχουν σχέση με το λιμάνι του Πειραιά. Ο Νίκος Αρμένης είναι στην Κίνα για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αλλά και επιχειρηματιών Νίκο, οι οποίοι βρίσκονται μαζί με τον Πρωθυπουργό, καθώς υπάρχει όχι μόνο επιχειρηματικό ενδιαφέρον αλλά και πολύ δε περισσότερο πολιτικό με την μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσει εδώ η Κίνα στην Ελλάδα. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από όσα έχουν ήδη βγει από αυτό το ταξίδι εδώ στην Σανγκάη. Στη συνομιλία που είχαμε οι δημοσιογράφοι μαζί του, έδωσε έμφαση στην απόφαση της Bank of China να ανοίξει υποκατάστημα στην Αθήνα μέσα στο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο, ενώ θα ακολουθήσει και η ICBC. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμφωνία με τις τράπεζες. Η Bank of China που ανοίγει υποκατάστημα στην Αθήνα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο. Ένα μικρό μέρος του ισολογισμού της να διαθέσει στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Είναι προφανές, Γιάννη, ότι έτσι θα διευκολυνθούν ακόμη περισσότερο οι επενδύσεις Κινέζων στην Ελλάδα, οι οποίοι μάλιστα ενδιαφέρονται για πολλούς τομείς, ενώ όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, σύντομα θα ανακοινωθούν εξαγγελίες που όλοι θα προσέξουμε. Πάντως, Νίκο, έχουμε βεβαίως ζητούμενα τα οποία αφορούν τις επενδύσεις στην ενέργεια και πιο συγκεκριμένα και στην ηλεκτροκίνηση, στην οποία αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα ότι ανοίξαμε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων για επενδύσεις που έχουν σχέση με την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες πόλεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι θα προκύψουν πολύ σημαντικές συμφωνίες. Ήταν μια μεγάλη επιχειρηματική αποστολή και μια πρόκληση για εμάς
να δοκιμάσουμε τι μπορούμε να πετύχουμε όταν εμφανιζόμαστε καλά οργανωμένοι. Να προσθέσω ότι αύριο ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει την επίσκεψή του στην Κίνα με ένα επίσης γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά με τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, στην οποία η Ελλάδα είναι τιμόμενη χώρα, και θα ολοκληρωθεί με τις συναντήσεις που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με κινέζικους κολοσσούς όπως η ZTE και η Alibaba. Ήδη μπήκαν οι βάσεις και για την υπογραφή σημαντικών διακρατικών συμφωνιών επί ελληνικού εδάφους αυτή τη φορά, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα θα έρθει στην Αθήνα ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping. Νίκο Αρμένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλή μας ημέρα, γιατί στην Κίνα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πρωί. Πάμε, κυρίες και κύριοι, όμως να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα, καθώς ο Αμερικανός πρέσβης, ο κ. Τζέφρι Πάιατ, έδωσε εύσημα για τις πρώτες 120 μέρες της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο τον Λεωνίδα Καπαρναράκο να δούμε τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρέσβης. Ακριβώς, Γιάννη, απένει μετά εύσημα για τις πρώτες 120 μέρες και μάλιστα μιλώντας από το βήμα του 4ου USA Export Forum, το οποίο διοργάνωσε Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, ότι ακολουθεί κατά γράμμα την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα δημιουργεί πλέον ένα φιλόξενο περιβάλλον επενδυτικό για τους επιχειρηματίες. Μάλιστα, αυτό μεταφέρθηκε και από τον Μάικ Πομπέο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην χώρα μας. Και τρίτον, μίλησε για την ελληνική διατροφή και για τα προϊόντα, λέγοντας ότι πλέον είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Αμερικανών το λάδι και το κρασί. Μάλιστα, σύμφωνα και με το ελληνικό γραφείο ίνου στη Βόρεια Αμερική, οι εξαγωγές κρασιού έχουν αυξηθεί κατά 39% και είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πάιατ ότι τουλάχιστον υπάρχουν αρκετά δημοσίευματα κάθε εβδομάδα που μιλούν για την κορυφαία ποιότητα του ελληνικού κρασιού. Λοιπόν, Λεωνίδα Καπαρναράκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε τώρα στον εκλογικό νόμο. Σε διαβούλευση, λοιπόν, δόθηκε σήμερα το νέο νομοσχέδιο, όπου προβλέπει αλλαγές με αύξηση των βουλευτών επικρατείας από 12 σε 15, αλλαγές στις αίθουσες των εκλογικών περιφερειών της πρώτης Αθηνών, του νοτίου τομέα Αθήνας και της Αχαΐας, αλλά και την ανακήρυξη των βουλευτών από τον Άριο Πάγο και όχι από τα πρωτοδικεία. Η Στέλλα Παπαμιχάλη είναι στη Βουλή για να μας πει λεπτομέρειες για τον εκλογικό νόμο, καθώς περιμένουμε να δούμε μετά τη διαβούλευσή του και την ψήφισή του. Γιάννη, η συνένεση των κομμάτων στο θέμα ειδικά της ψήφου των αποδήμων φαίνεται ότι έχει φέρει καρπούς και έτσι έχουμε σήμερα σε διαβούλευση, όπως είπες και εσύ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκλογικό νόμο που περιλαμβάνει σαφώς και την ψήφο των αποδήμων. Είναι σημαντικές οι αλλαγές που προβλέπονται μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μετά τη διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση των βουλευτών επικρατείας από 12 σε 15. Και αυτό βεβαίως έχει ως συνέπεια τρεις εκλογικές περιφέρειες να χάνουν βουλευτές. Είναι μία έδρα στο νότιο τομέα Αθηνών, στην Αχαΐα και στην Αλφα Αθηνών. Επίσης προβλέπονται και κάποιες άλλες σημαντικές αλλαγές, αν μπορούμε να δείξουμε και τη σχετική κάρτα. Βεβαίως, μεταξύ την αυτών κάρτα, είναι η μετάδοση. Είναι η μετάδοση λοιπόν του αριθμού των ψηφισάντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η ταχεία μετάδοση αποτελεσμάτων μέσω κινητού ή τάμπλετ, η ηλεκτρονική αίτηση για τους ετεροδημότες, τέλος στην ουσία τα ΚΕΠ, θα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά αυτές οι αιτήσεις, δυνατότητα ημερήσιας αποζημίωσης για μέλη εφορευτικών επιτροπών, ελάχιστος χρόνος διενέργειας εκλογών από 24 έως 30 μέρες και ανακήρυξη των βουλευτών από τον Άριο Πάγο. Εγώ απλώς να θυμίσω κλείνοντας, Γιάννη, ότι την Παρασκευή στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έχουμε την τελική ψηφοφορία επί των άρθρων που θα μπουν προς αναθεώρηση λίγο πριν από την Ολομέλεια και σε αυτά περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στο άρθρο 53 που αφορούν την ψήφο των αποδήμων. Στέλλα Παπαμιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουμε τώρα στη συνάντηση που είχε η κυρία Φόφη Γεννηματά με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Μεταξύ άλλων, η κυρία Γεννηματά όμως αναφέρθηκε και στην δέσμευση που έχει πάρει το Κίνημα Αλλαγής ότι θα καταθέσει άμεσα τροπολογία για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους πιο ευάλωτους Έλληνες δανειολήπτες. Ο Δημήτρης Γκάτσος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη συνάντηση. Γιάννη, ακριβώς δύο είναι οι ειδήσεις που βγήκαν από τη σημερινή συνάντηση της Φόφης Γεννηματά με τον κεντρικό τραπεζίτη, τον Γιάννη Στουρνάρα. Η πρώτη, όπως είπες,
είναι η κατάθεση άμεσα μιας τροπολογίας από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για την προστασία της πρώτης κατοικίας και η δεύτερη μια επερώτηση που σχετίζεται με τις υψηλές χρεώσεις των τραπεζών. Και οι δύο αυτές κινήσεις θα έρθουν στο προσκήνιο, όπως είπε η κυρία Γεννηματά, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Δημήτρης, ευχαριστούμε πολύ. Μαθητική πορεία με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 μαθητών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για μια σειρά αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, ενώ κατά την πορεία σημειώθηκαν και επεισόδια μεταξύ μιας μικρής ομάδας αντιεξουσιαστών και των ομάδων των ΜΑΤ. Η αστυνομία, μάλιστα, προχώρησε σε δύο προσαγωγές. Ομάδα αντιεξουσιαστών που μπήκε στην πορεία των μαθητών πέταξε πέτρες στη Βουλή λίγο πριν από τη μία και οι δημιουργίες των ΜΑΤ απάντησαν με χημικά. Οι περίπου 20 αντιεξουσιαστές απομακρύνθηκαν ακολουθώντας την πορεία και στη διαδρομή από το Σύνταγμα προς την Ομόνοια συνέχισαν τις καταδρομικές επιθέσεις στις αστυνομικές ομάδες με πυροσβεστήρες και τραπεζάκια, ενώ κατέστρεψαν και στάσεις λεωφορείων. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 17χρονο για τις επιθέσεις εναντίον τους και προσήγαγαν ακόμη 4. Κατέσχεσαν σε κίδιο με 7 μολότοφ. Η μαθητική πορεία ξεκίνησε στις 12 από τα προπήλαια, με τους μαθητές να κατευθύνονται προς την Ομόνοια. Με παλμό, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό, διαμαρτυρήθηκαν για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ήρθα για το νέο νομοσχέδιο που πάει να περάσει η κυβέρνηση, που είναι στην ουσία δεν μορφώνει αλλά εξοντώνει τους μαθητές. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για μια σειρά αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο, όπως η θέσπιση του ορίου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα ζητούν επιτακτικά την κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία και τη μη κατάργηση ειδικοτήτων στα επαγγελματικά λύκεια. Ουσιαστικά μια καλύτερη παιδεία και ένα καλύτερο σύστημα. Η πορεία τελείωσε λίγο πριν τις 2, με την κυκλοφορία στους δρόμους να έχει αποκατασταθεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε μια πειρατική επίθεση που δέχτηκε το δεξαμενόπλοιο Έλκα Αριστότελ στο λιμάνι του Τόγκο, με αποτέλεσμα ένα τραυματία και 4 απαχθέντες από τα συνολικά 24 μέλη του πληρώματος. Παρά το γεγονός ότι το πλοίο φυλασσόταν από ιδιώτες φρουρούς, οι πειρατές δεν δίστασαν να επιτεθούν. Πάμε λοιπόν στο Μαρίνο Γκασιάμι να μας πει πώς ακριβώς έγινε αυτό το περιστατικό και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, Μαρίνε. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το περιστατικό έγινε ως εξής. Το πλοίο βρισκόταν στο αγκυροβόλιο της Λόμε, την πρωτεύουσα και το μεγαλύτερο λιμάνι του Τόγκο, όταν ένα ταχύπλοιο με 3 ενόπλους το πλησίασε. Όταν αυτοί προχώρησαν στο Ρεζάλτο, ο κυβερνήτης κατάλαβε την κίνηση αυτή και πάτησε το κουμπί κινδύνου, με αποτέλεσμα να σφραγιστούν όλοι οι χώροι του σκάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, 4 από τα μέλη του πληρώματος δεν πρόλαβαν να καταφύγουν σε ασφαλισμένους χώρους, με αποτέλεσμα να πέσουν στα χέρια των ενόπλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 4 άτομα, έναν υπήκο Ελλάδος, 2 Φιλιππινέζους και έναν από την Γεωργία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Έλληνας υπήκος είναι δόκιμος μηχανικός με καταγωγή από την Κρήτη. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι μετά από αυτό το σκηνικό, ο φρουρός του πλοίου άνοιξε πυρ, άγνωστο προς ποια κατεύθυνση. Μάλιστα. Οι 3 ένοπλοι απάντησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη επικοινωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το εξωτερικών, αλλά και την πλοκτήτρια εταιρεία, προκειμένου να απελευθερωθούν οι 4 εκβάλλοντες ναυτικοί. Λοιπόν, Μαρίνη, τι ακριβώς λέει η πλοκτήτρια εταιρεία. Ακριβώς. Βλέπουν την ανακοίνωση. Με λύπη λοιπόν επιβεβαιώνουμε πως ένα περιστατικό σημειώθηκε συμπεριλαμβάνοντας το Έλκα Αριστότελ στο Λόμε του Τόγκο στις 4 Νοεμβρίου 2019. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απαγωγή 4 μελών του πληρώματος. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε με λεπτομέρειες την παρούσα φάση, αλλά μόνο να πούμε πως η ασφάλεια και η ακεραιότητα των ανθρώπων μας είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και κάνουμε ό,τι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άμεση και ασφαλή απελευθέρωσή τους. Το σκάφος και το υπόλοιπο πλήρωμα είναι ασφαλή. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σεβαστούν και την ευαίσθητη φύση της κατάστασης και την ιδιωτικότητα των μελών του πληρώματος και των οικογενειών τους κατά τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο. Μάλιστα, πρόκειται βεβαίως για ένα σημαντικό περιστατικό. Σεβόμαστε και εμείς τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών και ας ελπίσουμε ότι θα έχει ένα πολύ θετικό πλέον αποτέλεσμα. Μαρίνη Γκασιάμι, αν υπάρξει κάτι άλλο, μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε όμως να δούμε τώρα πώς εκπαιδεύονται οι ένουπλοι φρουροί πάνω στα πλοία τα οποία κυκλοφορούν και πλέον στα νερά εκείνα στα οποία οι πειρατές δρούν και μάλιστα με πολύ επιθετικό τρόπο. Roger, sir. We have 4 security men on board. 0-6-5. Ψαράδες οπλισμένοι με αυτόματα τουφέκια, σύγχρονοι πειρατές. Βρίσκονται στις θαλάσσιες αρτηρίες της Αφρικής. Στόχος τους μεγάλα πλοία, χρήματα και όμηροι.
Στο βίντεο ντοκουμέντο του One Channel, οι Σομαλοί πειρατές επιχειρούν να πλησιάσουν το πλοίο με ένα σκύφ και η ομάδα ασφαλείας απαντά με πειρά. Εμείς είχαμε μια σύνθετη επίθεση από 7 σκύφ, αλλά φτάσαμε στις προειδοποιητικές βολές, οπότε έφυγαν μετά. Οι πλειοκτήτες επάνδρωσαν τα σκάφη τους με ομάδες ασφαλείας. Οι αποκαλούμενοι μισθοφόροι περνούν από ειδική εκπαίδευση, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το One Channel. Η επίθεση συνήθως δεν γίνεται με ένα λεγόμενο σκιφ. Αυτά είναι τα λεγόμενα έτσι, μικρά βαρκάκια που χρησιμοποιούν. Συνήθως γίνεται οργανωμένα, ώστε να απασχολείται όλη η ομάδα φύλαξης πάνω στο πλοίο. Συνήθως οι επιθέσεις γίνονται ή πολύ νωρίς το πρωί ή όταν δει ο ήλιος, που η ορατότητα είναι έτσι λίγο μειωμένη. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πειρατείας, κινητοποιήθηκαν και οργάνωσαν ειδικές μονάδες, στις οποίες συμμετείχαν αεροσκάφη και πολεμικά σκάφη, διεθνείς οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ. Οι θαλάσσιες περιοχές που έχουν σημειωθεί οι περισσότερες επιθέσεις είναι ο κόλπος του Ομάνι, η Σομαλία, η Εμένη, το Τζιμπουτί και το λιμάνι Χουντέιντα. Οι Σομαλοί πειρατές θέλουν να απαγάγουν το πλήρωμα, είτε μαζί με το πλοίο είτε όχι, γιατί εκεί μπορούν να ζητήσουν μετά λίτρα, ώστε να πάρουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Το φαινόμενο της πειρατείας άρχισε να παίρνει διαστάσεις μάστιγας τα τελευταία χρόνια. Το 2015 σημειώθηκαν 16 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, το 2016-27 και το 2017-54. Μετά τα μέτρα ασφαλείας που έλαβαν οι πλειοκτήτες και οι διεθνείς οργανισμοί, άρχισε να καταγράφεται πτωτική τάση. Οι λεγόμενοι μισθοφόροι προστατεύουν τα πλοία και ρισκάρουν τη ζωή τους με βάρδιες. Οι Σομαλοί το βλέπουν σαν μια καθαρή δουλειά. Οπότε προσέχουν πάρα πολύ οποιαδήποτε πληρώματα έχουν απαγάγει. Η χειρότερη, θα έλεγα εγώ, είναι προς την άλλη μεριά, προς τη Δυτική Αφρική, που εκεί δεν υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι άγραφοι νόμοι. Βασικό μέλημα του πληρώματος ασφαλείας είναι να μην καταφέρουν οι πειρατές να ανέβουν στο πλοίο. Πριν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά πυρά, η πρώτη κίνηση είναι να ρίξουν νερό με υψηλή πίεση στους εισβολείς. Υπάρχουν και άλλου είδους αντίμετρα, όπως το propeller arrester, που είναι κάποια σηματόσχημα που τα βάζουμε στο κομμάτι του aft, ώστε όταν μας προσεγγίσει ένα από τα σκιφ, λειτουργούν σαν υποθαλάσσια μαστίγια και τους πάνε τις προπέλες. Τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης το επάγγελμα έχει γίνει περιζήτητο. Η μισθή είναι, θα έλεγα, γύρω στα 2.000 δολάρια αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρείες ασφαλείας και στηρίζονται κυρίως στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Αναστάτωση προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο όταν έγινε γνωστό ότι οι ενεργειακοί κολοσσοί Total και Eni θα προχωρήσουν σε αλλαγή στους ενεργειακούς σχεδιασμούς στο τεμάχιο 7. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, μιλώντας στο One Channel, επεσήμανε πως δεν έχει αλλάξει τίποτα και πρόσθεσε μάλιστα και για το οικόπεδο 7 ότι δεν έχει γίνει και κάποια συγκεκριμένη εξαγγελία. Προβληματισμός και πολλά ερωτηματικά προκλήθηκαν όταν κυκλοφόρησε η πληροφορία που αναφερόταν σε αναδιαμόρφωση του αρχικού προγραμματισμού της κοινοπραξίας Total και Eni, οι οποίες τελικά φαίνεται πως δεν θα ξεκινήσουν τις γεωτρήσεις από το τεμάχιο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Όπως όλα δείχνουν, η γεώτρηση δεν θα ξεκινήσει από το συγκεκριμένο τεμάχιο, αλλά από γειτονικό, εκτός τουρκικής ακτίνας δράσης. Πολλοί κάνουν λόγο για επαναχώρηση της κοινοπραξίας, η οποία σχετίζεται και με ζητήματα ασφάλειας. Απάντηση στα όσα έγιναν γνωστά έδωσε από την πλευρά της Κυπριακής κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Η εταιρεία Total έχει συμβληθεί για να συμμετάσχει σε όλα τα τεμάχια στα οποία προηγουμένως ήταν η Eni μόνη της. Επομένως σήμερα έχουμε κοινοπραξία και βεβαίως το που σε ποιο από τα τεμάχια θα διοργανώσουν τις εργασίες τους οι εταιρείες εναπόκειται στον δικό τους προγραμματισμό. Το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχιστεί κανονικά παρά τα εμπόδια που προσπαθεί να βάλει η Τουρκία. Υπάρχουν ήδη ανακαλύψεις κοιτασμάτων και τακτική της Λευκωσίας είναι να μην προχωρά σε αχρίαστα σχόλια. Ούτε είχε εξαγγελθεί κάποια συγκεκριμένη γεώτρηση για να λέμε τώρα ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί κανονικά και τις όποιες ανακοινώσεις θα τις κάνουν εν καιρό οι ίδιες οι εταιρείες με βάση τα δικά τους τεχνικά και άλλα δεδομένα. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η Άγκυρα είχε στείλει σαφές μήνυμα προς την Κύπρο αλλά και τις εταιρείες Total και Eni ότι δεν θα επιτρέψει έρευνες ή εξορίξεις στο οικόπεδο 7, το οποίο μάλιστα έλεγε ότι ανήκει σε εκείνη.
Να αλλάξουμε τώρα όμως σελίδα στο δελτίο μας και να έρθουμε στο κύμα κακοκαιρίας το οποίο πλήττει όλη την Ελλάδα. Προηγουμένως όμως θα καλησπερίσω τον Γιάννη Καλιάνο, τον μετεωρολόγο. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Πάμε όμως να δούμε πώς ακριβώς έχει πλήξει το κύμα αυτό κακοκαιρίας σήμερα όλη την Ελλάδα και επιστρέφουμε εδώ καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν πολλά προβλήματα. Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν από το πρωί πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στο Μεσολόγγι από τη Σχυρομπουρίνη δύο μεγάλα δέντρα ξεριζώθηκαν, το ένα έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο προκαλώντας ζημιές, το άλλο έπεσε σε βεράντα σπιτιού. Πυροσβέστες με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος έκοψαν και απομάκρυναν τα δέντρα. Κλαδιά έπεσαν σε καλώδια της ΔΕΗ και χρειάστηκε να μεταβούν συνεργεία του ΔΕΔΙΑ για να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Κλειστή ήταν για περίπου 2 ώρες η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στο ύψος των Σαβαλίων λόγω πτώσης δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Νωρίς το μεσημέρι, ανεμοστρόβιλος άρρωσε και την περιοχή του νεοχωρίου του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε θερμοκήπια. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε και τα σπάτα Αχαΐας. Η έντασή του ήταν τόσο δυνατή που σήκωσε στον αέρα τη σκεπή από ποιμνιοστάσιο αγρότη της περιοχής. Καταστροφές λοιπόν και προβλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά για το πώς θα κινηθεί το κύμα κακοκαιρίας στην Ελλάδα σήμερα και αύριο θα μας πει τώρα ο Γιάννης Καλιάνος. Γιάννη. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι για την περιοχή της Αττικής πέρασε το κύμα της κακοκαιρίας. Κάποια μικρά υπολείμματα έμειναν μέχρι και πριν λίγες ώρες. Τώρα σταδιακά ο καιρός βελτιώνεται και θα είμαστε μια χαρά, δηλαδή εναρμονιζόμαστε με καλύτερες καιρικές συνθήκες για την περιοχή της Αττικής. Πάμε λοιπόν να δούμε απόψε το βράδυ πώς θα αλλάξει ο καιρός. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε απόψε το βράδυ, όπου όπως χαρακτηριστικά θα δούμε στους δέκτες μας, οι πιο έντονες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται, γιατί μετατοπίζεται ανατολικότερα το κύμα της κακοκαιρίας και πάει προς την Τουρκία. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις θα επηρεάζουν περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας από την Θράκη μέχρι και το Καστελόριζο. Θράκη, νησιά του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις περιοχές ενδεχομένως να έχουμε και ισχυρές χαλαζοπτώσεις, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Την ίδια ώρα, μέσα στη νύχτα δηλαδή, θα έχουμε κάποια φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στο Ιόνιο και τα Δυτικά Ηπειρωτικά, ωστόσο εξασθενημένα και χωρίς να προβληματίζουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σποραδικά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, γενικά θα είναι καλός ο καιρός, με ανοίγματα στον ουρανό και εξαστεριά αρκετή. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον αυριανό καιρό, για να δούμε πώς θα κινηθεί το κύμα της κακοκαιρίας, για αύριο Τρίτη λοιπόν, θα επικρατήσει ένας άλλος καιρικός θεός. Αυτό σημαίνει ότι αν εξαιρέσουμε μόνο τις βορειοδυτικότερες περιοχές της χώρας, δηλαδή το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, που εκεί θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ασθενούς και μέτρες εντάσεως, τίποτα παραπάνω, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως βλέπεις, χαρακτηριστικά θα είναι καλός ο καιρός, σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, αν εξαιρέσουμε μόνο το Δωδεκάνησα και την Ανατολική Κρήτη, που νωρίς το πρωί θα βρέξει ή θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Άρα λοιπόν και στην Αθήνα περιμένουμε ηλιοφάνεια, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αύριο σχεδόν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες. Ήθελα να σε ρωτήσω, εχθές είχαμε για παράδειγμα 21 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία θα διατηρηθεί, γιατί και σήμερα, παρά τη βροχή, η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή για την εποχή. Και μάλιστα θα ανέβει. Θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο λοιπόν βλέπουμε χαρακτηριστικά στους δέκτες μας στους 24 με 25 στην Θράκη, στους 24 στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, στους 22 στη Δυτική Μακεδονία, στους 22 με 24 στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, στους 24 στον Κάμπο στην Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό τον Κάμπο τον γνωστό, στους 26 στη Φθιώτιδα, εκεί θα εντοπίζονται αύριο οι μέγιστες θερμοκρασίες για τα ηπειρωτικά τμήματα, στους 25 στην Αττική, στους 22 στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές, στην Βόρεια Κρήτη, εκεί θα είναι για μπάνιο. Ασυνήθιστα πάντως φαινόμενα αυτά. Για την εποχή, έτσι. Στη Βόρεια Κρήτη, ναι, θα είναι θερμοκρασία κατά 5-6 βαθμούς πιο πάνω σε σχέση με τη μέση τιμή για την εποχή. Μάλιστα. Θα φτάσει στους 28 αργά το μεσημέρι. Αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά το σκηνικό των ισχυρών ανέμων που ήταν νότιο-δυτική μέχρι σήμερα? Εξασθενούν λίγο, νοτιάδες θα παραμείνουν, θα το δούμε στους χάρτες μας. Ωστόσο, εξασθενούν κατά 2-3 μποφόρ. Άρα λοιπόν, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο δεν θα πνέουν με ένταση πάνω από 4-5 μποφόρ σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Νοτιάδες βέβαια που θα φέρουν και λίγη σκόνη από την Αφρική, αρκετά αυξημένη υγρασία, ωστόσο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Μάλιστα. Γιάννη Καλιάνε, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Να πάμε κυρίες και κύριοι τώρα σε ένα σοβαρό τροχαίο, το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό μικρών παιδιών το μεσημέρι στη Βουλιαγμένη, όταν ο οδηγός παραβίασε το στόπ και συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, μέσα στο οποίο εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 9 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ένα σχολικό λεωφορείο και ένα μαύρο SUV με εκτεταμένες ζημιές. Οι εικόνες στη Συμβολή των Οδών Κρίνης και Σπετσών στη Βουλιαγμένη μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την τροχέα, η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε και ένα ανήλικο, παραβίασε στόπ και έπεσε στο σχολικό που μετέφερε 9 παιδιά προσχολικής ηλικίας.
5 παιδάκια τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν τα περισσότερα από τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, καθώς και το μικρό παιδί το οποίο βρισκόταν στο ΙΧ. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό της τροχέας. Εγώ ήρθα εδώ, βρήκα την κόρη μου, ήταν στο χειρουργικό, κοιτάζανε γιατί έχει χτυπήσει το κεφάλι. Μέχρι στιγμή μας λένε ότι τα πράγματα είναι καλά, θα παραμείνει για λόγους προληπτικούς. Στο νοσοκομείο παιδών διακομίστηκαν και τα 9 παιδιά. Τα 5 από αυτά με ελαφρά τραύματα. 2 θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Διακομίστηκαν τμηματικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τμήμα πηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας 9 παιδιά προσχολικής ηλικίας, 6 αγόρια και 3 κορίτσια μετά από τροχαίο συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους γονείς επιθυμούν να κινηθούν νομικά κατά της οδηγού του αυτοκινήτου. Πάμε λοιπόν τον συνάδελφο την Ιωκάστα Ελευθεροπούλου, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο παιδών, για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, Ιωκάστη? Γιάννη, Άγιο είχαν τα 9 παιδιά θύματα του τροχαίου στη Βούλα, αφού παρά την μεγάλη τρομάρα που πήραν δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Να σου πω ότι στο σημείο έσπευσε μέσα σε μόλις 5 λεπτά η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, που έκανε την αρχική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους. Στη συνέχεια τα παιδιά μεταφέρθηκαν εδώ στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Να σου πω ότι πρόκειται για 6 αγόρια και 3 κορίτσια. Τα 7 από αυτά έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ 2 παραμένουν και θα νοσηλευτούν για προληπτικούς λόγους. Πρόκειται για ένα 3χρονο κορίτσι με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και ένα 4χρονο αγόρι με τραύμα με μόλοπα στο κεφάλι επίσης. Ιωκάστα Ελευθεροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Στο Ιράκ τώρα, όπου ανυποχώρητοι δείχνουν οι διαδηλωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για την κυβερνητική διαφθορά. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη και άλλοι 4 στην Καμπάλα. Αιματηρή ήταν η χθεσινή νύχτα στην Καμπάλα. 4 διαδηλωτές έπεσαν νεκροί από αληθινά πυρά κοντά στο ιρανικό προξενείο της Σιητικής Ιερής Πόλης του Ιράκ. Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με πραγματικές σφαίρες για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές που προσπάθησαν να πυρπολήσουν το προξενείο του Ιράν. Το κίνημα διαμαρτυρίας κατηγορεί την Τεχεράνη ότι ευθύνεται για το διεφθαρμένο σύστημα που κυβερνά τη χώρα τους. Οι διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και ύψωσαν ιρακινές σημαίες. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να επαναστατήσουμε και να διαμαρτυρηθούμε μπροστά στο ιρανικό προξενείο. Ήρθαμε να κατεβάσουμε την ιρανική σημαία και να υψώσουμε την ιρακινή σημαία. Οι Ιρανοί και τα κόμματα που συνδέονται με το Ιράν μας κάνουν κακό. Δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν Ιρανό να μείνει στην Καμπάλα. Στην Καμπάλα βρίσκεται το μαυσολείο του Ιμάμι Χουσέιν, του εγγονού του προφήτη Μωάμεθ. Και κάθε χρόνο επισκέπτονται την Ιερή Πόλη εκατομμύρια Ιρανοί προσκυνητές. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και στις άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράκ και πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι οι κινητοποιήσεις είναι μεγαλύτερες ακόμη και από εκείνες της εποχής του Σαντάμ Χουσέιν. Οι διαμαρτυρίες μας έχουν φτάσει στην ένατη ημέρα. Οι απαιτήσεις μας είναι γνωστές και συγκεκριμένες. Αλλαγή της κυβέρνησης, αναθεώρηση του συντάγματος και ελεύθερες εκλογές. Χιλιάδες άνθρωποι άναψαν κεριά στο κέντρο της Βαγδάτης για να τιμήσουν τη μνήμη των περίπου 250 νεκρών διαδηλωτών από τις αρχές Οκτωβρίου. Να μένουμε στη Μέση Ανατολή. Με κυρίαρχο σύνθημα των διαδηλωτών πλέον, η Επανάσταση, συνεχίζονται οι πορείες στο Λίβανο παρά την παρέτηση της κυβέρνησης. Οι εξεγέρσεις ξεκίνησαν μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να φορολογήσει τη χρήση της εφαρμογής WhatsApp, ενώ νωρίτερα είχε επιβάλει ένα πακέτο αυστηρών μέτρων λιτότητας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Βηρυτού. Για 19η ημέρα οι Λιβανέζοι συνεχίζουν τις διαδηλώσεις. Η παρέτηση της κυβέρνησης Χαρίρι δεν οδήγησε στην πάυση των κινητοποιήσεων. Κύριο σύνθημα των διαδηλωτών είναι πλέον η Επανάσταση. Το μόνο που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής είναι η παρέτηση της κυβέρνησης.
Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Εάν η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί δεν είναι αυτή που επιθυμεί ο λαός, η επανάσταση θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Το κύμα των διαδηλώσεων ξέσπασε στις 17 Οκτωβρίου όταν η κυβέρνηση του Λιβάνου επιχείρησε να φορολογήσει τη χρήση της εφαρμογής WhatsApp, ενώ νωρίτερα είχε επιβάλει ένα πακέτο αυστηρών μέτρων λιτότητας. Οι Λιβανέζοι θεωρούν υπεύθυνη την πολιτική ελίτ για την οικονομική κατάρρευση της χώρας και την απομίζηση του πλούτου του Λιβάνου. Οι κεντρικοί λεωφόροι της Βηρυτού είναι κλειστές. Τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες δεν λειτουργούν. Ως ιδιοκτήτης καταστήματος δεν μπορώ να ανοίξω. Φυσικά και ζημιώνομαι. Όμως τα υπομένω όλα αυτά διότι θέλω να στηρίξω τον αγώνα αυτού του λαού για τα δικαιώματά του. Είμαι μαζί τους, είμαι ένας από αυτούς. Οι πολίτες του Λιβάνου πλέον ζητούν να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη φωνή τους και οι γυναίκες να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες του Λιβάνου. Νιώθω πολύ χαρούμενος που συμμετείχα ενεργά σε αυτή την επανάσταση. Ο Λίβανος, μια χώρα ταραγμένη από εμφύλιους πολέμους και τρομοκρατικές επιθέσεις, για πρώτη φορά διαδηλώνει ειρηνικά κατά της διαφθοράς. Ξεκίνησαν οι προσπάθειες των Ευρωπαίων αξιωματούχων που έχουν ως σκοπό να διασκεδάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις που άφησε η απόφαση της Συνόδου Κορυφής λιγότερο από έναν μήνα μετά το όχι που εισέπραξαν Σκόπια και Τίρανα για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος από όλους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε σήμερα στα Σκόπια, όπου συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Πιστός στο μήνυμα που έστειλε μέσω Twitter προς τους νέους της χώρας να μην χάσουν την πίστη τους στην ευρωπαϊκή της πορεία, ο Νταβίτ Σασόλη συναντήθηκε με μαθητές που του παρέδωσαν το συμβολικό κλειδί του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου είπε ότι το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής έστειλε λάθος μήνυμα στη χώρα του, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι στις 18 Οκτωβρίου εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας διαπράχθηκε μια αδικία και πως η μη επίτευξη συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα ιστορικό λάθος. Ο Ζάεφ ευχαρίστησε τον Νταβίτ Σασόλη και τους ευρωβουλευτές για το ψήφισμα με το οποίο κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την απόφασή της και να ξεκινήσει άμεσα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απάντησε πως κάποιες χώρες μέλη έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν τη θέση τους. Νωρίτερα, από το Βελιγράδι, όπου συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάθιου Πάλμερ. Πιστεύουμε ότι ήταν ένα ιστορικό λάθος και κακό μήνυμα για ολόκληρη την περιοχή. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ αύριο αναμένεται η ομιλία του στο Κοινοβούλιο της χώρας. Να έρθουμε πάλι στην δική μας επικαιρότητα. Κανονικά λοιπόν θα πραγματοποιηθούν αύριο τα δρομολόγια στα τρένα και τον προαστιακό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρενοσέ. Η Λιάννα Κουλαρμάνη είναι κοντά μας για να μας πει νεότερα, καθώς φαίνεται ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που ανακοινώθηκαν δεν θα γίνουν. Ακριβώς έτσι, Γιάννη. Επομένως, αύριο 3η 5 Νοεμβρίου, την 5η στις 12, την 5η στις 7 Νοεμβρίου, αλλά και την επόμενη Τρίτη στις 12 Νοεμβρίου, τα δρομολόγια του τρένου και του προαστιακού θα γίνουν κανονικά, καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτά ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τις οποίες είχαν προαναγγείλει, σεβόμενοι την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε τις κινητοποιήσεις αυτές παράνομες. Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι αυτό δεν θα κάμψει την αγωνιστικότητά τους. Ηλιάνα Κουλαρμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε στον Μαραθώνιο. Σπουδαίοι εικαστικοί φιλοτεχνούν το μετάλλιο που θα απονεμηθεί στους δρομείς του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας. Ο Αλέκος Φασιανός, ο Κώστας Βαρότσος και ο Γιάννης Ψυχοπαίδης είναι οι τρεις πρώτοι που μέχρι και το 2021 χαράσουν στα μετάλλια απεικονίσεις από το ένδοξο παρελθόν. Η μάχη του Μαραθώνα διαχειρός Αλέκου Φασιανού. Το μετάλλιο που θα απονεμηθεί στους δρομείς που θα συμμετάσχουν στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας είναι ήδη έτοιμο και παρουσιάστηκε σε μια συγκινητική εκδήλωση στην Γκαλερί Χατζικυριάκου Γκίκα. Το σταθερό χέρι του ζωγράφου αναπαριστά με λεπτομέρεια τη σκηνή από την ιστορική μάχη. Το πλαίσιο και την πίσω πλευρά του μεταλλίου σχεδίασε ο εικαστικός Νίκος Γκίζης. Είναι μεγάλη τιμή. Αυτό είναι και ο λόγος που τη μία πλευρά του μεταλλίου την αφήσαμε καινή, σαν ένα καμβά για να δημιουργήσουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Είναι ένα εγχείρημα που το ξεκινήσαμε πριν περίπου ένα χρόνο. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΣΕΓΑΣ για αυτή την ευκαιρία. Το μετάλλιο του 2020 θα είναι δημιουργία του Κώστα Βαρότσου και θα αναπαριστά την ιστορία του ημεροδρόμου, που μετά τη μάχη του μαραθώνα έτρεξε μέχρι την Αθήνα για να μεταφέρει τα νικητήρια νέα, όπου και ξεψύχησε. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα είναι πιστό αντίγραφο του γνωστού γυάλινου δρομέα. Ο δρομέας είναι ένα στοιχείο της κίνησης, το οποίο έχει καταχωρηθεί πριν από πολλά χρόνια, και το να το βλέπω να ενώνεται αυτή τη στιγμή με την εκδήλωση αυτή είναι για μένα πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό. Θα ακολουθήσει το 2021 ο ζωγράφος Γιάννης Ψυχοπαίδης, ο οποίος θα αποτυπώσει στο μετάλλιο εκείνης της χρονιάς την ιστορία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 και του μαραθωνίου εκείνης της εποχής, που σηματοδοτήθηκε από ελληνική νίκη, εκείνη του Σπύρου Λούι. Στα θετικά νέα της ημέρας να πάμε τώρα. Και βέβαια στο ντέρμπι της Τούρμπας μεταξύ του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού, το οποίο ήρθε ισόπαλο με 2-2, με τους πράσινους να εκφράζουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία και να καταγγέλνουν επίθεση στους παίκτες αμέσως μετά τη λήξη. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πάντως ζήτησαν συγγνώμη για όσα έγιναν. Να καλησπέρισουμε όμως τον συνάδελφο τον Νίκο Κότση για να μας πει τα νεότερα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού εν ώψη της μάχης που θα έχει με την Μπάγερν την προσεχή βεβαίως εβδομάδα. Νίκο. Καλησπέρα Γιάννη. Ο Ολυμπιακός αύριο το πρωί αναχωρεί για τη Γερμανία και το Μόναχο συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσει μεθαύριο στις 8 παρα 5 την Μπάγερν Μονάχου, στο δυσκολότερο εκτός έδρας παιχνίδι του τη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σήμερα το πρωί χωρίς νέα προβλήματα, με τον Ματία Βαλμπουενά και τον Γιασίν Μπεντζιάνα να συμπεριλαμβάνονται κανονικά στην 29η αποστολή που ανακοίνωσε ο Πέτρο Μαρτίνς. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν από λίγη ώρα βγήκε και στο ολυμπιακός.org, στην σελίδα την επίσημη της ΠΑΟ Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός ΜΑΚ, το δεύτερο τεύχος, στο οποίο υπάρχει δήλωση, υπάρχει συνέντευξη του Κριστιαν Καρεμπέ, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει, χρειάζεται και μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο στην Ευρώπη. Είναι στο ίδιο μήκος σχήματος η δήλωση με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Πέτρο Μαρτίνς στην Πορτογαλία, όπου ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Μόναχο και στο Allianz Arena για να κατακτήσει κάτι, να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την Μπάγερν Μονάχου. Μάλιστα, προειδοποίησε την Μπάγερν ότι δεν πρέπει να τον υποτιμήσει. Επίσης, να σημειώσω, Γιάννη, ότι πριν σήμερα το απόγευμα η γερμανική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους περίπου 3.000 οπαδούς του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο Μόναχο για την αναμέτρηση. Ενώ σήμερα επίσης η Μπάγερν ανακοίνωσε ότι ένας θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Μίροσλαβ Κλόζε, θα είναι βοηθός του Hans Flick, του αντικαταστάτη του Νίκο Κόβατς, στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου. Να ευχηθούμε λοιπόν στο Ολυμπιακό να φέρει την ανατροπή μέσα στο Μόναχο. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και απόψε το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Παραμένετε όμως εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή με την Έλενα Λάσκαρη, Ανάπτυξη, και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μανιάτης στο One Talk. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.